άλλο. Παραμύθια και λοιπά. Fake news του Ερντογάν. Fake news του Ερντογάν. Όλες οι γαλλικές πηγές μίλησαν για το θέμα και ανάφεραν και είπαν το εξής. Τα πράγματα βρίσκονται εκεί που ήταν και πριν τη συνομιλία των δύο προέδρων. Δεν υπάρχει βελτίωση. Το δεύτερο fake αφορούσε την Αίγυπτο. Όπου εδώ έχω επιφυλάξει. Διότι αφέθηκε να νοηθεί ότι ο Τσαβούσοπλου άφησε να ρίξει στον αέρα πως με την άποψη δική του. Η Άγκυρα και το Κάιρο έχουν σε σκανιά συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες. Η Τουρκία παρακαλάει λοιπόν την Αίγυπτο για συμφωνία, αλλά συμφωνία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν τη θέλει ο ίδιος ο Σίση, αλλά έχει το πρόβλημα με τη μουσουλμανική αδερφότητα ο Σίση στην Αίγυπτο, που θέλει να τον ανατρέψει. Η Αίγυπτος δεν θέλει περαιτέρω ισχυροποίηση της Τουρκίας, γιατί γνωρίζει μια ισχυρή Τουρκία και μια Οθωμανική αυτοκρατορία περιλαμβάνει και την Αίγυπτο. Αλλά αντιλαμβάνεται και την πακτική στάση της χώρας μας. Βλέπει ο Σίση ότι παραδώσαμε την Κύπρο στους Τούρκους. Βλέπει ο Σίση ότι παραδίδουν το μισό Αιγαίο. Ότι αφήνουμε λωρίδα 25ο μεσημβρινό και 28ο μεσημβρινό στους Τούρκους. Τα βλέπει αυτά. Δεν είναι κοροϊδό. Όσο λοιπόν η Ελλάδα παραμένει παθητική, τόσο σπρώχνουμε την Αίγυπτο στην Τουρκία. Αυτό είναι δεδομένο. Και ας το λέω από τώρα για να ξυπνήσουμε ένα πρωί, μακάρι να μην γίνει. Και θα δούμε τους Αιγύπτους να προσεγγίζουν την Τουρκία. Αν δουν και αποειδούν ότι εμείς δεν κουνιόμαστε, είναι βέβαιο ότι η Αίγυπτος θα πάει με την Τουρκία. Γιατί, θα σου το πω πολύ απλά. Βρες με τον κύριο Μαζό. Για τα κοιτάσματα που θέλει η Κύπρος είναι στην ΑΟΣ Κύπρο-Αιγύπτου, λόγω του Νείλου βασιλτός, για όσους ξέρουν λίγο γεωλογία. Αλλά τα υπόλοιπα των ιδρυτών και φυσικού αερίου είναι στη λωρίδα 25 και 28 που άφησε η Νέα Δημοκρατία κενό το μεσημβρινό. Α, μπράβο, δείτε κουροζόν, τη βλέπετε τη γραμμή. Είναι ακριβώς πάνω στην ΑΟΣ Κύπρο-Αιγύπτου. Το βλέπεις, ρε Γιάννη. Το άλλο μεγάλο κοίτασμα είναι στο κίτρινο οικόπεδο τα αριστερά και πιο πάνω, εκεί που είναι οι τρεις χώρες, Κύπρος, Ελλάδα και Αίγυπτος. Όπου εκεί δεν κάναμε όμως εμείς, την αφήσαμε αμφισβητήσιμη την λωρίδα. Εκεί υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου και ιδρυτών. Εκεί θέλει η Αίγυπτος από εκεί να αποκομίσει τεράστια συμφέροντα. Όταν βλέπει εσένα να υπαναχωρείς, όταν βλέπει εσένα να συζητάς την ώρα που οι Τούρκοι προκαλούν, την ώρα που οι Τούρκοι μπήκαν στην Κύπρο, κάνανε επί 7-8 μήνες έρευνες πετρελαίου με δεξαμενόπλια, με γεωτρύπανα, με ερευνητικά, μπήκαν κάτω από το Καστελόριζο, κάτω από την Κρήτη και εσύ δεν αντέδρασες. Βλέπουν το σεσμένα κάνει στο κεντρικό Αιγαίο βόλτες και εσύ δεν αντιδράς. Βλέπουν δηλαδή την παθητικότητά σου, είναι βέβαιο ένα πράγμα. Ουδείς θα ζυκάρει τη δική του κυριαρχία για το δικό στο μάρι. Να τα ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας αυτά. Για να δεν πιστεύετε παραμύθια. Χάσαμε τρομακτικές ευκαιρίες γεωπολιτικής αναβάθμισης. Αλλά γίναμε και δούλοι των Τούρκων. Η Νέα Δημοκρατία κάνει εγκληματικά λάθη. Εγκληματικά λάθη στα λειτουργικά. Και αρχίζω πλέον και πιστεύω ότι τα λάθη δεν είναι ακούσια, αλλά πλησιάζουν στο όριο του εκούσιου. Μιλάμε για προδοσία με δόλο. Να δούμε λοιπόν τι θα ξημερώσει. Γιατί αν συνεχίσουμε έτσι και συνεχίζετε να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, είστε βέβαια για ένα πράγμα οι καλοί φίλοι της Νέας Δημοκρατίας του Σουφόρη. Δεν βλέπετε γύρω σας. Δεν βλέπετε την πτώχεια. Δεν βλέπετε τον άνεργο, τον άεργο. Δεν βλέπετε οι οικογένειες να πεινούν ελληνικές. Δεν τα βλέπετε αυτά. Δεν σας λέω ότι είναι την Τουρκία τι κάνει. Ούτε ότι χάσαμε τώρα τη Μακεδονία, που για μένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δείτε όμως την καθημερινότητα τι γίνεται. Φυλακισμένοι είστε. Και βγαίνουν επιστήμονες πλέον και μιλούν για τα lockdown ότι είναι λάθος. Ακόμη και οι δικοί τους επιστήμονες το λένε. Και εσείς επιμένετε να λέτε ότι επιμένουμε στο λάθος. Ότι επιμένει το κόμμα που ψηφίζετε το λάθος και εσείς επιμένετε στο ίδιο λάθος να ψηφίζετε το ίδιο κόμμα. Κάνετε λάθος. Και αυτό λάθος δεν είναι μια φορά, είναι πολλές φορές. Και κατατάει πλέον η κατάσταση εγκληματική και από την πλευρά σας. Μία τετραετία θέλουμε, μία, μόνο μία. Μόνο μία. Για να δείτε πώς μπορούμε να κυβερνήσουμε και πώς μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Πάμε γρήγορα σε ένα διάλειμμα και...